Μπούνι με αφορμή το ένα περιστατικό που πραγματοποιήθηκε πριν περίπου 1,5 μήνο, που σώσατε τη ζωή μιας μαθήτριας με τον απεινιδωτή, και με αφορμή φυσικά και το δημοσίευμα της Καθημερινής, η οποία έκανε ένα αφιέρωμα σε αυτή την κίνησή σας. Θα θέλαμε να μας πείτε για αυτά τα περιστατικά που τελικά φαίνεται ότι οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί σε θέματα απεινιδωτών και το ότι υπάρχουν πολλοί απεινιδωτές σώζουν ζωές. Καλημέρα. Είναι γεγονός αυτό ότι εκπαιδευμένα άτομα μπορούν να σώσουν ζωές, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στην κοινωνία γενικά. Ευτυχώς έχουμε την τύχη στην ΚΟ, στα σχολεία μας, να έχουμε απεινιδωτές σε κάθε σχολείο, λόγω της μεγάλης δωρεάς που είχε γίνει από τον Όμιλο Μίτσι. Και ήταν μια σειρά καλών συμπτώσεων, θέλω να πω εγώ, που είχε η μαθήτρια, όπου βρισκόταν εκπαιδευτές που ήταν έτσι εκπαιδευμένοι και ο απεινιδωτής, με την έγκαιρη παρέμβαση του ΕΚΑΒ, ήταν πολύ τυχερή έτσι στην ατυχία, θα πούμε. Όμως θέλω να καλέσω όλους τους συμπολίτες, είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε δεν είναι, να τρέξουν να μάθουν τι είναι ο απεινιδωτής, πώς χρησιμοποιείται, να εκπαιδευτούν, διότι μπορεί να σώσουν μια ζωή χωρίς να το καταλάβουν και είναι κάτι ευτυχές. Είναι μοναδικό αυτό το πράγμα, έτσι, το να σώσεις μία ζωή, είναι, νομίζω είναι η ασύλλητη ευτυχία που πρέπει να νιώθετε, έτσι δεν είναι? Επειδή μου έχει τύχει άλλη μια φορά περιστατικό χρήσης απεινιδωτή στην ΚΟ, το συνέστημα ήταν απίστευτο. Να σας πω ότι συνέστημα χαράς έκανα να κοιμηθώ 2 μέρες. Το ίδιο έγινε και με τη δεύτερη μου φορά, ότι περνούσαν σκέψεις πολύ χαρούμενες μέσα στο μυαλό μου και πώς ωραία ήταν που μπορεί το άτομο να επιστρέψει στη φυσιολογική του ζωή. Φαντάζομαι και οι άνθρωποι αυτοί που σώθηκαν από τα συγκεκριμένα έτσι, περιστατικά, ότι θα πρέπει να έχετε πλέον και ένα άλλο δέσιμο, μια σχέση ζωής. Ναι, ισχύει. Έχουμε μια φιλική σχέση, τουλάχιστον με τον πρώτο κύριο που είχαμε σώσει. Είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι δίπλα σου, να απολαμβάνει την ποιότητα της ζωής του, ενώ ξέρεις ότι θα μπορούσε να είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε την τύχη στην ελληνική ομάδα διάσωσης να είμαστε αρκετά άτομα εκπαιδευμένα. Βασικά όλοι οι διασώστες είμαστε εκπαιδευμένοι σε θέματα πρώτων βοηθειών. Αλλά το έχουμε και... για μένα πιστεύω είναι ότι αυτές τις γνώσεις που έχετε όλα τα παιδιά που είστε στην ομάδα διάσωσης, ότι μεταλαμβαδεύετε συνεχώς τις γνώσεις σας, δηλαδή συνεχώς κάνετε σεμινάρια και συνεχώς ενημερώνετε τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό εκεί πρέπει να σταθούμε, στην συνέπεια και στη συνέχεια. Ακριβώς. Ο στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να εκπαιδευτεί σε θέματα πρώτων βοηθειών. Γιατί αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι εάν συμβεί σε κάποιον, είμαστε εμείς να σώσουμε. Αλλά αν συμβεί σε εμάς, τι θα γίνει, εμάς ποιος θα μας βοηθήσει. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα, γιατί τα περισσότερα περιστατικά γίνονται στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, εκεί που περνάμε περισσότερες ώρες. Δεν θα έχουμε πάντα έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή έναν διασώστη ή το ΕΚΑΒ κοντά μας. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ξέρουμε και εμείς για να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες βοήθειες. Αυτή τη στιγμή έχετε κάποια στοιχεία πόσοι άνθρωποι, πόσοι είναι εκπαιδευμένοι εδώ στην ΕΚΟ σε χρήση απεινιδωτή? Εμείς στην ΚΟ εκπαιδευτές, θα ξεκινήσω με εμάς την ομάδα διάσωσης, είμαστε γύρω στις 7-8 που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. Με τα σεμινάρια που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε εκπαιδεύσει σίγουρα πάνω από 1.000 άτομα στο νησί. Κάποιες φορές έχουμε και επαναπιστοποιήσεις, γιατί τα πιστοποιητικά λήγουν σε ένα βάθος τριετίας. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να θέλει να ανανεώσει τις γνώσεις του και να θέλει να ξανακάνει. Έχουμε και περιστατικά όπου οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους για να μάθουν πρώτες βοήθειες, ή έχουν μάθει ο ένας αδερφός και στέλνει τον άλλο αδερφό, ή έχουν τα παιδιά και στέλνουν τους γονείς. Και είναι πάρα πολύ έτσι, χαρούμενο όλο αυτό το γεγονός. Πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταφέρει. Ναι. Πιστεύετε ότι η ΚΟΣ είναι σε ικανοποιητικό έτσι, επίπεδο πιστοποιημένων ναι, ανθρώπων επειδή, που επειδή εμείς γενικά έχουμε σχέσεις με την υπόλοιπη Ελλάδα και με τους υπόλοιπους διασώστες, η ΚΟΣ είναι ένα πολύ τυχερό νησί. Με τις προσπάθειες και του Δήμου αλλά και ιδιωτών, έχουμε τοποθετήσει τα τελευταία χρόνια, είχαμε
τοποθετήσει γύρω στα 25 μηχανήματα, 25 απεινιδωτές σε όλο το νησί. Είναι πλέον καλυμμένες όλες οι κοινότητες του Δήμου της ΚΟ. Αλλά και με τα σχολεία πλέον μιλάμε για ένα αριθμό γύρω στα 60 μηχανήματα, 70, μπορεί και 70. Άρα περίπου δηλαδή, 70 μηχανήματα απεινιδωτών είναι τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία γνωρίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι... Που είναι σε όλες τις σχολικές δομές της ΚΟ. Είναι σε όλα τα σχολεία, από νηπιαγωγεία μέχρι και λύκεια βρίσκονται στα σχολεία και μετά υπάρχουν σε διάφορα σημεία στην πόλη της ΚΟ. Στο Πυλί υπάρχει, στο Μαρμάρι, στο Μαστιχάρι. Σε όλες τις κοινότητες. Ναι, ναι. Ή στις κοινότητες ή στα δημοτικά ιατρεία που υπάρχουν απ' έξω. Ας πούμε στην Καρδάμενα είναι στο κτίριο της κοινότητας. Το Πυλί είναι στο δημοτικό ιατρείο απ' έξω. Υπάρχει και ο εθνικός χάρτης των απεινιδωτών, όπου μπορούμε να βρούμε την τοποθεσία του απεινιδωτή και μέσω τις χάρτες από τα κινητά μας μπορεί να μας οδηγήσει και στον πλησιέστερο απεινιδωτή. Α, εμείς, σωστά, εμείς με τον οργανισμό Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές που έχει βάση στη Θεσσαλονίκη έχουμε βοηθήσει στο σχεδιασμό μιας εφαρμογής η οποία λέγεται I Save Lives. Η οποία μπορεί να ειδοποιήσει πιστοποιημένους ανανύπτες σε ακτίνα περίπου 10 χιλιόμετρων να βοηθήσουν και να τρέξουν να πάρουν έναν απεινιδωτή και να έρθουν κοντά στο περιστατικό. Αυτά τα μηχανήματα, κύριε Τρομούλη, χρειάζονται κάποια συντήρηση, γίνεται κάποια συντήρηση και από ποιους? Χρειάζεται κάποια συντήρηση. Προς το παρόν οι συντηρήσεις είχαν γίνει με ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρόδια, τα οποία είναι μίας χρήσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν και οι μπαταρίες τους θέλουν έναν έλεγχο, γιατί δεν μεν κρατάνε ένα χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να γίνουν. Συνήθως γίνονται από τους ιδιώτες, δηλαδή κάποιος αναλαμβάνει και με αγάπη δηλαδή, να το προσέχει μόνος του. Και εμείς πηγαίνουμε και τσεκάρουμε όπου βρεθούμε τα μηχανήματα. Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια ή θέλουν να ξεκινήσουν μια προσπάθεια από το Δήμο. Και αυτό που θα... είναι καλό να τα λέμε, γιατί πολλές φορές τα αφήνουμε λίγο στην τύχη και νομίζω ότι σωστά. Είναι τόσο αυτό σημαντικό. Που μου δίνεται το βήμα να πω είναι ότι οι απεινιδωτές είναι μηχανήματα τα οποία πρέπει να είναι προσβάσιμα 24 ώρες το 24ωρο. Και με τα σχολεία υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί τα σχολεία έχουν ωράριο λειτουργίας, το οποίο κληρώνουν μετά και δεν υπάρχει πρόσβαση. Και το καλοκαίρι ειδικά ή τώρα ας πούμε που είμαστε σε διακοπές, τα σχολεία είναι κλειδωμένα. Αν κάποιος το χρειαστεί δεν θα έχει πρόσβαση να πάει να το πάρει και θα πρέπει να πάει πολύ πιο μακριά για να βρει ένα μηχάνημα. Οπότε πρέπει... Είναι πράγματα, κύριε Τρομούλη, που μάλλον πρέπει να επαναξεταστούν. Σωστά, 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 σωστά. Θα πρέπει να το δουν οι σχολικές επιτροπές. Είναι ένα ρίσκο το οποίο παίρνουμε συνήθως σε όλο τον κόσμο. Γιατί μας λένε ότι θα βανδαλιστεί, αλλά είναι ένα ρίσκο το οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουμε. Γιατί αν σώσει έστω και μία ζωή, έχει κάνει τη δουλειά του. Και μία ζωή να σωθεί και 10 να χαλάσουν, πάλι κέρδος είναι.